στην πόλη της Αμαλιάδας, λίγα χιλιόμετρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ένα χωριό το οποίο απειλήθηκε σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι άμεσα από την πύρινη Λέλαπα, καθώς μόλις 200 μέτρα από τις πόρτες των πρώτων σπιτιών έφτασε η πυρκαγιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση του χωριού. Οι κάτοικοι όμως, 100-150 περίπου κάτοικοι που μένουν στο χωριό, δεν έφυγαν από το χωριό τους, αλλά περίμεναν εδώ να φυλάξουν θερμοπύλες και να αντιμετωπίσουν τις φλόγες αν αυτό χρειαζόταν, με τα δικά τους μηχανήματα, τα αγροτικά, με υδροφόρες ιδιωτικές, για να συμβάλλουν και στο έργο των πυροσβεστών. Τελικά η φωτιά πέρασε δίπλα από το χωριό και αντιμετωπίστηκε αυτή που πλησίασε πολύ κοντά στο χωριό από τα εναέρια κυρίως μέσα, καθώς ήταν φιλότιμες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων και των πυροσβεστών. Αλλά είναι γεγονός ότι τόσο μεγάλες πυρκαγιές, και κάνω άκρη αυτή τη στιγμή για να δείτε ένα από τα μέτωπα αυτών των πυρκαγιών, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα από αυτή που είχαμε το μεσημέρι. Αντιμετωπίστηκε κυρίως από τα εναέρια μέσα, καθώς έκαναν την εμφάνισή τους τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα Καμόφ, ένα Σινούκ και ένα Έριξον, τα οποία με άμεσες προσβολές από αέρος κατάφεραν να θέσουν το πύρινο μέτωπο, το μεγαλύτερο που ήταν προς την ανάληψη. Όχι, να μην πούμε υπό έλεγχο, Γιώργο, γιατί η αναζωπηρώση είναι συνεχής. Ναι. Θα σε παρακαλέσουμε να βάλεις μία άνω τελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Βασιλιάδη. Είναι ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού στόματος, ο οποίος συντονίζει την πυρκαγιά στον Κάλαμο. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μας δώσετε μία συνολική εικόνα ως αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά είμαστε σε εξέλιξη. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Έτσι, κάποια μέτωπα πάμε καλύτερα, κάποια έχουμε όχι και τόσο καλή εικόνα. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, με το ανάγλυφο το οποίο είναι πολύ έντονο. Ανέμους δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ έντονη στις το βράδυ και σήμερα το πρωί. Κρατήσαμε την πυρκαγιά σε κάποια σημεία που θέλαμε. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια κομμάτια που μας ταλαιπωρούν ακόμη. Γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι, το ανάγλυφο είναι πολύ δύσκολο. Το δύσβατο των δρόμων προφανώς. Επίσης έχει και πάρα πολλούς οικισμούς και διάσπρα τα σπίτια. Ένα πράγμα που μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μια πρώτη εικόνα για τις ζημιές? Όχι, δεν υπάρχει εικόνα. Αυτό θα γίνει εφόσον τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν, η κοινή μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε τα μέτωπα της πυρκαγιάς και τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας αφήσουμε να συνεχίσετε το συντονισμό. Και να πάμε πάλι στον Γιώργο του Μαρινόπουλου, έτσι. Ναι, Γιώργο, σε είχαμε διακόψει. Μπορείς να συνεχίσεις, να μας πεις πώς είναι η κατάσταση εκεί στην Αμαλιάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτή που ήταν το μεσημέρι, σαφώς. Είναι γεγονός ότι οι άνεμοι από 5 μποφόρ βόρειο-βορειοδυτικοί, που ήταν τις μεσημεριανές ώρες, έχουν πέσει σε 3 μποφόρ αυτή τη στιγμή δυτικούς ανέμους. Και αυτό έχει συμβάλει στο να έχει δείχνει αυτή την εικόνα το μέτωπο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μην εφησυχάζουμε, διότι ανάλογα τη φορά των ανέμων και ανάλογα με τις αναζωπηρώσεις που μπορούμε να έχουμε, μπορεί αυτή η φωτιά πάλι κατά τις βραδινές ώρες, απογευματινές βραδινές ώρες, να ξαναξυπνήσει, να το πω κάπως έτσι, και να απειλήσει για ακόμη μια φορά το χωριό της ανάληψης αλλά και τα γύρω χωριά. Γεγονός πάντως είναι ότι είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν το μεσημέρι. Πρέπει αυτό να καταγραφεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, είναι σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαρινόπουλο και να πάμε στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, πού βρίσκεσαι ακριβώς, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Βρίσκομαι μεταξύ στον επαρχιακό δρόμο Κάλαμου Καπανδρητίου. Στα μισά και λίγο παραπάνω της διαδρομής προς Καπανδρίτη. Αυτή την ώρα υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο αριστερά μου και ένα ενεργό μέτωπο δεξιά μου. Οι προσπάθειες που γίνονται από την πυροσβεστική είναι προκειμένου να μπορέσουν να ελεγχθούν αυτά τα δύο μέτωπα ή να περιοριστούν τουλάχιστον, ούτως ώστε να μην ενωθούν. Αυτό θα είναι, πραγματικά θα είναι μια τραγωδία αν ενωθούν αυτά τα δύο μέτωπα, γιατί μιλάμε για μια απόσταση 4-5 χιλιόμετρων που απέχει το ένα από το άλλο. Και φανταζόμαστε τι θα σημαίνει αυτό για αργότερα, για απόψε το βράδυ. Πάντως είναι συνεχής η ρήψη στον Καναντέρ, είναι συνεχής η ρήψη των ελικοπτέρων. Συνεχώς βλέπουμε από πάνω μας να πετούν τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Είναι δύσκολο το δύσβατο της περιοχής, είναι αυτό που δυσκολεύει περισσότερο τους πυροσβέστες. Μιλάμε για χαράδρες, μιλάμε για εσοχές μέσα από βουνά, ούτως ώστε μάλλον αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα οι χερσαίες δυνάμεις, οι επίγειες δυνάμεις, οι πεζοπόρες δυνάμεις, τα τμήματα της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες των δήμων, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει που έχουν διατεθεί εδώ προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Υπάρχουν αναζωπηρώσεις συνεχείς, αυτό είναι το κακό. Δηλαδή εκεί που ξαφνικά όπως καθόμαστε στον ορίζοντα μπροστά μας βλέπουμε ότι αρχίζει ξαφνικά μαύρος
καπνός να πετάγεται από ένα άλλο σημείο που δεν υπήρχε πριν. Αυτό είναι το άσχημο, το δυσάρεστο. Τα δύο μέτωπα όμως είναι ουσιαστικά ένα έξω από τον Κάλαμο, το οποίο είχε αναζωπηρωθεί εδώ και αρκετή ώρα, και το άλλο μέτωπο, το οποίο είναι έξω από το Καπανδρίτη, και αυτό στην περιοχή Μετόχη, στην περιοχή κοντά στο Ιερά Μονή της Ευαγγελικής Αναλήψεως, που εκενώθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Αυτά είναι τα δύο μέτωπα τα οποία εκεί έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις, δηλαδή, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά. Υπάρχει και το θέμα του Βαρνάβα, και εκεί υπάρχει ενεργή εστία, αλλά εκεί φαίνεται ότι εδώ και αρκετή ώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Νίκο, εκεί που είσαι, υπάρχουν οικισμοί, υπάρχουν σπίτια? Παντού, διάσπαρτα σπίτια, μέσα στο δάσος. Μπροστά μου έχω ένα σπίτι, περιγράφω την εικόνα, σε λίγο θα μας δείτε και ζωντανά. Μπροστά μου έχω ένα σπίτι, το οποίο είναι μια πολυτελής τριόροφη κατοικία, και αριστερά και δεξιά έχει ωραιότατα πεύκα που δεν έχουν καεί. Αυτή η κατοικία είναι στο πουθενά, είναι μπροστά μας, στο βάθος μια άλλη, παραδίπλα μια άλλη. Είναι πραγματικά σπίτια μέσα στο δάσος. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα ή στις αυλές, προσπαθούν να βοηθήσουν? Υπάρχουν άνθρωποι, βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι στα σπίτια αυτά. Τουλάχιστον σε αυτή την πλευρά που βρισκόμαστε εδώ, που δεν έχει φτάσει ακόμα η φωτιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίουν. Έχουν βγάλει τα λάστιχα, έχουν βάλει τις μάνικες και ρίχνουν νερό, προσπαθούν να καταβρέξουν τον περίβολο των σπιτιών και τις αυλές, προκειμένου να μην τα χόρτα να μην αναφλεγούν και τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα. Πάντως, είναι αυτό πολλά που μας είπες, Νίκο, και νωρίτερα, ότι ουσιαστικά η καύσιμη ύλη, το δύσβατο της περιοχής, αλλά και η ισχυρή άνεμη, είναι το τρίπτυχο που ουσιαστικά προβληματίζει ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όποτε είχαμε εκδηλώσεις πυρκαγιάς στη Βορειοανατολική Αττική και στο συγκεκριμένο σημείο, όπως μας λέγανε και παλιά αξιωματικοί της πυροσβεστικής εδώ που βρίσκονται, πάντα ήταν αυτό το πρόβλημα, ότι έχουμε μια περιοχή η οποία είναι βεβαίως ιδιαίτερο φυσικού κάλους, γιατί έχει ακόμα κάποιες περιοχές πάρα πολύ πυκνές πευκόδασος, αλλά μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον βρίσκονται και κατοικημένες περιοχές, μάλλον θα έλεγα καλύτερα βρίσκονται και κατοικίες διάσπαρτες, είτε με τη μορφή κάποιων μικρών οικισμών, είτε μόνα του σπίτια, τα οποία είναι ακριβώς μέσα στο δάσος και μέσα στο πράσινο. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει τις όλες προσπάθειες. Επίσης, εδώ έχουμε το ανάγλυφο αυτό της περιοχής που λέγαμε. Δηλαδή έχουμε λόφους, έχουμε μετά χαράντες μικρές και πάλι λόφο, οπότε είναι δύσκολο και για τα επίγεια μέσα να μπορέσουν να πλησιάσουν όσο το εδώ πιο κοντά σε μια περιοχή και να σβήσουν όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Δηλαδή τα πυροσβεστικά οχήματα, οι υδροφόρες και όλα αυτά τα χερσαία μέσα. Πάντως είναι παρήγορο ότι έχουμε συνεχείς πτήσεις των ελικοπτέρων, των αεροσκαφών. Αυτή την ώρα από πάνω μου θα ακούτε πάλι το Καναντέρ, το οποίο σε πολύ χαμηλό ύψος. Μόλις πριν από δύο λεπτά είχε περάσει πάλι ένα προηγούμενο. Είναι συνεχείς οι ρήψεις και ελπίζουμε μέχρι το βράδυ να είναι καλύτερα τα νέα από ό,τι χθες. Και το άλλο Καναντέρ ακολουθεί τώρα από πάνω μας.